Ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Αυτό είναι που κάνει η αστυνομία, όπως είπε ένας άλλος συνδικαλιστής, και άμα σας αρέσει. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Καταρχάς, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι αυτή τη φορά ένα αυτόνομο Υπουργείο. Ένα αυτοτελές Υπουργείο και τον υψηλό πολιτικό συμβολισμό οφείλουμε να τον αναδείξουμε. Τι εννοώ? Εννοώ ότι μέχρι πρότινος, πριν τον ανασχηματισμό, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν ενσωματωμένο, ναι, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υψηλού συμβολισμού κίνηση που έγινε με τον ανασχηματισμό, δηλαδή την αυγή μπροστά ως αυτοτελές Υπουργείο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δείχνει και την έμφαση στην ασφάλεια των πολιτών ως προαπαιτούμενο και ως προϋπόθεση για την ποιότητα της ζωής και για την ανάπτυξη που όλοι θέλουμε. Άρα λοιπόν, αλλά και για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Άρα λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την κυρία Γεροβασίλη και για μένα όλο αυτό, διότι πρέπει να διαχειριστούμε την ισορροπία αυτού που επιδιώκουμε ως όραμα, που είναι η κοινωνική αστυνόμευση, σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και σε σχέση με την ισορροπία εκείνη η οποία απαιτείται στη δράση και στη λειτουργία των οργάνων μας. Για το συγκεκριμένο περιστατικό. Για το συγκεκριμένο περιστατικό έχουμε τοποθετηθεί και η κυρία Γεροβασίλη και εγώ και έχουμε πει το εξής. Εδώ, προσέξτε κάτι, δεν είναι τι λέει η πολιτική ηγεσία, τι νομίζω εγώ, τι εικάζω εγώ. Υπάρχει όμως και ως πολιτικό πρόσωπο. Ναι, αυτό που δίνουμε ως γενική κατεύθυνση, κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας είναι ότι θα πρέπει να λειτουργούμε μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας. Έχουν πλαίσιο λειτουργίας οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες. Λειτουργήσαν έτσι. Η συντριπτική πλειοψηφία δίνουν τον εαυτό τους, θυσιάζονται. Προχθές είχαμε τον πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη μάχη για να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Θα υπάρξουν και μεμονωμένα περιστατικά. Είναι αδιανόητο σε μια ομάδα τόσο μεγάλη, η οποία λειτουργεί μέσα στο οργανωμένο έγκλημα, να μην υπάρξουν. Εκεί έχουμε θεσμούς. Εκεί δεν είναι τι θεωρεί η πολιτική ηγεσία και ποια ιδεολογική, ας το πούμε έτσι, σχολή την εκφράζει. Εκεί αποφασίζουν τα όργανα, λειτουργεί η έρευνα και αποφαίνεται. Και αυτήν ακούμε όλοι. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Εγώ δεν θέλω να αδικήσω τους άνδρες και τις γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας, γιατί βλέπω μεγάλη ευαισθησία στη συντριπτική πλειοψηφία και απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Από την άλλη, στυλιτεύουμε οπωσδήποτε και δεν υιοθετούμε ως υπόδειγμα συμπεριφοράς εκείνες τις συμπεριφορές οι οποίες ξεφεύγουν από αυτό το πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό, Κατερίνα Παπακώστα, αυτό που είδατε. Αυτό το βίντεο το βλέπετε. Βλέπετε χρήση. Όχι, ακούστε, εγώ δεν έχω δικαίωμα να πω την ώρα που εξελίσσεται μία έρευνα, διότι υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες, μην έχετε καμία αμφιβολία, σε κάθε λεπτομέρεια θα το εξετάσουν και θα αποδώσουν αυτά που πρέπει να αποδώσουν και θα ενημερωθεί και ο ελληνικός λαός, ο οποίος είναι φορολογούμενος και θέλει να γνωρίσει τι συμβαίνει. Λοιπόν. Ασφαλώς. Και νομίζω ότι αυτή είναι μία υπεύθυνη στάση. Δεν μπορούμε τώρα εμείς, πολιτική ηγεσία, να καπελώνουμε ή να υποκαθιστούμε τη φυσική ηγεσία και τις διαδικασίες. Σας είχατε πει ότι θα στείλετε το λογαριασμό στο Ρουβίκονα. Ο Ρουβίκονας όμως. Βλέπουμε. Επικοινωνιακά κερδίζει. Πήγε στο κάθε μέρα σπίτι του Αμερικανού πρέσβη, πέταξε τα τρικάκια, συνεχίζει την δραστηριότητά του. Είναι απειλή ο Ρουβίκονας για εσάς? Κοιτάξτε, μια δημοκρατία δεν απειλείται. Αυτό που συμβαίνει όμως. Όχι να απειλεί τη δημοκρατία, συνολικότερα. Απειλεί για την ασφάλεια. Δεν υπάρχει. Και για την εικόνα της χώρας. Την ασφάλεια της χώρας και την ασφάλεια των πολιτών την εγγυάται, έτσι, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τα θεσμοθετημένα όργανα του. Από την κορυφή της πυραμίδας μέχρι και τη βάση, που νομίζω ειδικά η βάση, οι ένστολοι δηλαδή, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και πολλές φορές κάτω από αντίξωες συνθήκες και με υστέρηση πόρων και μέσων λόγω και της προηγούμενης οικονομικής κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, ο ακτιβισμός, όπως τελευταία έχει επικρατήσει να λέγεται, μας αφορά όλους. Και εγώ στο νέο, ως επικεφαλής του, μπορώ αύριο να βγω, να διαμαρτυρηθώ για ένα ζήτημα, ειρηνικά, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει το Σύνταγμα, της ειρηνικής συνάθρησης, να πω τις ιδέες μου, τη διαμαρτυρία μου, να εκφράσω το μήνυμά μου και να αποχωρήσω ειρηνικά. Δεν έχω δικαίωμα όμως πρώτον να ζημιώσω τη χώρα σε καμία περίπτωση μέσα από μια εικόνα η οποία τη βλάπτει, διότι περιμένουμε επενδύσεις, διότι θέλουμε να έχουμε, να είναι ασφαλής η χώρα, να έχει τους επισκέπτες της και κανείς. Είπα τι λέγεται. Ναι. Δεν είπα εγώ. Όχι, ότι υιοθετώ ότι κάνει ακτιβισμό. Τι κάνει εγώ θεωρώ, έχω πει τη γνώμη μου, θεωρώ ότι κάνει πολιτική.
εντός εισαγωγικών. Και μάλιστα παλιάς και κακής κοπής, μου θυμίζει παλιούς κακούς κομματάρχες, οι οποίοι σε παλιές ταινίες ελληνικές θαυμάσιες έχουν αποτυπωθεί ως συμπεριφορά, και τους δίνει τροφή και ρίχνει νερό στο μήλο τους, και η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία τους βγάζει στο φως με έναν τρόπο για να δεν πλήξει. Δεν παραβιάζει τον νόμο, δεν κάνει παρανομή. Ακούστε, όπου παρανομεί επιλαμβάνει τη δικαιοσύνη και πληρώνει. Το λογαριασμό τον πληρώνουν στις αίθουσες των δικαστηριών. Εμένα με ενοχλεί το θέαμα να σπάζουν και να ζημιώνουν την εικόνα της χώρας. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμε. Το να πετάξουν τώρα αυτό που λέμε τρικάκια, τα παλιά φέιβολαν, ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό και δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε μια πορεία. Αλλά γίνεται να γράφει κάποιος στο Facebook που δηλώνει ότι είναι μέλος της συλλογικής αναρχικότητας και να κοροϊδεύει, ας πούμε, την αστυνομία, το Υπουργείο. Κανένα. Λέει ο ίδιος ότι μπορεί να ξεφύγει από την αστυνομία. Όχι ηγεσία, ούτε τη φυσική ηγεσία. Ναι. Απλώς να σας πω τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση για να καταλάβει ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουν επιλέξει, γι' αυτό σας είπα ότι κάνουν πολιτική. Και μάλιστα κάνουν και πολιτική εις βάρος του φορολογούμενου πολίτη. Δηλαδή την επικοινωνιακή τους καμπάνια, το ότι τους δίνουν φως και χώρο, την πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης. Κάνουν και τζάμπα επικοινωνιακή καμπάνια. Αυτό που λέω είναι ότι έχουν επιλέξει να κινούνται στα όρια του πλημελήματος. Δηλαδή όλες οι πράξεις τους είναι προσεκτικά καμωμένες, έτσι το ενεργούν ώστε να πάνε στα όρια του πλημελήματος. Βεβαίως υπάρχει, επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη, αποδίδει αυτά που οι νόμοι του κράτους λένε. Κάνει σωστά τη δουλειά της η δικαιοσύνη για το πλημέλημα, τα επιδικάζει αυτά που είναι επιδικάζει. Ναι, αλλά και στα όρια πώς αντιμετωπίζεται λοιπόν, αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε. Θα γίνει καθημερινότητα. Λοιπόν, εμείς έχουμε αποφασίσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όλοι μαζί, γιατί είμαστε μια ομάδα, έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να ξαναδούμε επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έχω μηνύματα. Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Να πω αυτό, ναι, έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ανοχή, ναι. Καμία ανοχή, δεν υπάρχει σε κανέναν ο οποίος παραβιάζει τους νόμους. Όχι, κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ ότι καμία ανοχή. Την προηγούμενη φορά πήγανε στη Βουλή, τους γυρίσανε το ταξί. Την προηγούμενη φορά. Ναι. Ακούστε, τώρα δεν ισχύει αυτό. Ακούστε, από την ώρα που έγινε αποδεκτό και από τη σημερινή κυβέρνηση με τη νέα τη σύνθεση, μετά τον ανασχηματισμό, ότι η ασφάλεια είναι νούμερο ένα προτεραιότητα. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είναι υψηλός συμβολισμός, ότι βγήκε μπροστά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αλλάζει το δόγμα υπό την έννοια ότι η ασφάλεια, αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν είναι δικά μας παιδιά. Ότι δικά μας παιδιά είναι όλα όσα κατοικούν στην επικράτεια. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τους φροντίσουμε. Λοιπόν, ακούστε. Όσοι. Σας κατηγορεί αξιωματική αντιπολίτευση, είναι δικά σας παιδιά. Όχι προσωπικά της Μαυροκώστα. Εντάξει, ακούστε τώρα. Εγώ είπα εκεί να είναι πιο σοβαροί και αυτοί που ασχολούνται με τα θέματα προστασίας του πολίτη, γιατί βγάζουν φεδρές ανακοινώσεις, οι οποίες τους εκθέτουν. Και είναι κρίμα για μια παράταξη σαν τη δική μου, τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, να λειτουργεί με αυτόν τον πρόχειρο τρόπο, μόνο και μόνο μήπως αποκομίσει κανένα κομματικό όφελος. Είναι λάθος κατεύθυνση αυτή. Γιατί αυτή η λάθος κατεύθυνση, μιας και με ρωτήσατε για τον αείμνηστο, για το συγχωρεμένο, τον Ζακ Κωστόπουλο, ένα άτυχο πλάσμα, λοιπόν, που είχε ένα τέτοιο τέλος, οδηγεί πολίτες οι οποίοι από αυτά που ακούνε στο να θέλουν να λειτουργήσουν αυτοδικώντας, να πάρουν δηλαδή τον νόμο στα χέρια τους, να οδηγούμαστε ακόμη και σε λιντσαρίσματα, και αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί. Άρα υπάρχει ασφάλεια στη χώρα, δεν υπάρχει καμία ανοχή, ο καθένας μπορεί να διακινεί τις ιδέες του ελεύθερα, εφόσον δεν θίγουν τη δημοκρατία και δεν θέλουν να την υπονομεύσουν. Η δημοκρατία είναι ισχυρή, αμήνεται, δεν επιτίθεται, και μην είστε καθόλου έτσι, αισθάνεστε ανασφαλείς. Διότι είπαμε, όταν είπαμε ότι ο λογαριασμός θα πηγαίνει σε αυτούς οι οποίοι ζημιώνουν την εικόνα της χώρας και οι οποίοι θέλουν να τη βλάψουν την εικόνα της χώρας με τις συνέπειες τις οποίες έχει αυτό για το φορολογούμενο πολίτη και για τη μελλοντική μας πορεία, δεν θα τους επιτρέψουμε να το κάνουν. Εμπέδευση, τώρα, ασφάλειας. Η επικοινωνία, αυτό που κάνουν και τα λοιπά, εντάξει. Μελετάτε εθνικό σχέδιο για την ασφάλεια της χώρας. Βέβαια. Αυτό είναι. Τώρα, εδώ όμως. Μισό λεπτάκι. Σωστά το βάζει η Μαρία. Και βάζει το θέμα της ασφάλειας, ένα εθνικό σχέδιο. Έχουμε μηνύματα. Τις προάλλες, άλλος εκπρόσωπος των αστυνομικών λέει ότι έχει γίνει VIP η αστυνομία. 5.000 άνθρωποι είναι, φυλάνε στόχους. Επίσημους, δημοσιογράφους, πολιτικούς, επιχειρηματίες. Με αφορμή την επίθεση. Μισό λεπτάκι. Πέρα από τη δύναμη, από ό,τι μας είπανε, που έχει διατεθεί γι' αυτό, και καλά κάνετε, εσείς ξέρετε. Οι επιχειρησιακοί ξέρουν ποιους πρέπει να φυλάτε και όχι. Όμως υπάρχουν αποσπάσεις από άλλα κομβική σημασία τμήματα που πρέπει να είναι για την ασφάλεια του πολίτη και πηγαίνουν επιπλέον να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα στον δρόμο δεν έχουμε αστυνομικούς. Έτσι λένε. Στο δρόμο, στον επανασχεδιασμό που κάνουμε για να δούμε πού υπάρχουν τα κενά, διότι πάντοτε εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έτσι. Λοιπόν, θέλουμε ασφάλεια.
θα επιχειρήσουμε πάνω σε αυτό με ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί και παρακαλούμε και όλα τα πολιτικά κόμματα να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί μας αφορά όλους. Τα βρίσκουμε μπροστά μας αυτά στη συνέχεια, αν δεν λειτουργήσουμε έτσι. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Ο στόχος μας είναι να υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνική αστυνόμευση παντού. Να υπάρχει στις γειτονιές, να υπάρχουν οι πεζές περιπολίες, να υπάρχουν οι εποχούμενες. Και, οι αστυνομικοί. Ναι, και ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Ακούστε, ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Εμείς εδώ που ήρθαμε, ήρθαμε να προσθέσουμε πάνω σε αυτά τα οποία υπήρχαν και όχι να αφαιρέσουμε. Άρα λοιπόν. Πότε θα είναι έτοιμο το σχέδιο αυτό? Αυτό ετοιμάζεται με πολύ μεγάλη προσοχή, με διαρκείς συναντήσεις εργασίας με τους υπηρεσιακούς και τους επιχειρησιακούς παράγοντες. Και να είστε βέβαιοι ότι θα το βλέπετε να ξεδιπλώνετε κάθε μέρα. Από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να κατανοήσουμε όλοι μας ότι με τα εθνικά θέματα και με την ασφάλεια της χώρας δεν μπορούμε να παίζουμε κομματικά παιχνίδια. Τι θέλω να πω με αυτό? Εμείς την προσπάθεια θα την κάνουμε. 8,5 χρόνια υπήρξε μια οικονομική κρίση τεράστια. Αντιλαμβάνεστε ότι και η ελληνική αστυνομία και η πυροσβεστική και η ένστολη γενικότερα υπέστησαν περικοπές. Είχαμε υποχώρηση πόρων και μέσων. Αυτά πρέπει να ανατάξουμε τώρα και θα το κάνουμε και καλούμε και τον ιδιωτικό παράγοντα. Αυτό που ονομάζαμε παλιά εθνικούς ευεργέτες, να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια με μέσα, όχι με χρήματα. Να προσφέρουν δηλαδή, να βοηθήσουν ακριβώς για να μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι υπερβαίνουν τον εαυτό τους καλύτερα τη δουλειά τους προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο. Κύριε Παπακώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.